Φίλες και φίλοι του καναλιού Black Horse Hike, Zoom πλέον στο τομέα 12, ο οποίος απ' άκρου σ' άκρου έχει σιδερωθεί, δίπλο σιδερωθεί και ήδη είναι διάσπαρτες, αρκετές, μα πάρα πολλές σιδερένιες κολόνες σε αναμονή και περιμένει πρώτα να μπετωθεί το έδαφος, το πάτωμα κάτω εκεί δηλαδή που είναι τα σίδερα. Είναι σιδερωμένο, μετά θα μπουν τα τσέρια στις κολόνες, θα σιδερωθεί κάτω, μάλλον θα μπετωθεί κάτω το σίδερο και μετά οι κολόνες θα ντυθούν με τα καλούπια και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λίγο τομέα 1, από πάνω, σιδερωμένος και αυτός, με πάρα πολλές κολόνες σιδερένιες που είναι σε αναμονές, έτσι. Ο φακός βέβαια εστιάζει και τα άλλα έργα, στη Βασίλισσα 22, και στα πετάγματα των αετών, όλων και των 5 κερανών μας. Τώρα εδώ βλέπουμε το Βασίλη τον Πάρκα να σηκώνει μια μεγάλη αρμαθιά ξύλιας. Ναι, που τη μεταφέρει, το έπιασε ο φακός. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή η παιδιά πρέπει να είναι τόνοι, έτσι. Τόνοι όμως. Και ο Βασίλης τον Πάρκα δεν έχει θέμα. Το έχει αποδείξει. Λοιπόν, ας πάμε στο θεάρεστο έργο εδώ πέρα που γίνεται στο τομέα 12. Είναι οι εργάτες του κυρίου Κότσιρα, μπλε καπέλα, τελειώνουν κάτι μικρομερεμέτια που έχουν εδώ πέρα, κάτι κόβουν, κάτι ράβουν, ξέρετε τώρα εσείς το τι κάνουν, τα δίνει καλύτερα ο φακός. Εγώ δεν βλέπω μέσα το φακό, βλέπω με τα μάτια και γυρνάω απλώς την κάμερα και στα μάτια σας έχω πει δεν είμαι και πολύ δυνατός, είμαι κάποιος ηλικίας. Λοιπόν, τα σιδηρουργικά εργαλεία κάτι κόβουν εκεί πέρα, έχουν πάει προς το πλάτωμα. Ανεβάζουν, ναι, βάζουν τα σίδερα κάθετα, έτσι ώστε εκεί να ακουμπήσει το Beto Form, εδώ που θα δείξει τώρα ο φακός, παιδιά. Βάζουν τα σίδερα στα πλαϊνά, έτσι, για να κάτσει εκεί το Beto Form μετά και να γίνει, πώς να το πούμε, να μπει το πετό μέσα και να γίνει το τοιχείο. Όπως έγινε το τοιχείο μπροστά από τη Βασίλισσα Θύρα 22, τομέας 4. Λοιπόν, αυτά και τα έργα, παιδιά, στο τομέα 12, παλιά Θύρα 6, του Νίκος Γκούμας. Ας εστιάσουμε λίγο πιο νότια. Βλέπουμε πάλι την υψομετρική διαφορά της Θύρας 7 με τη Θύρα 6. Εξακολουθεί εδώ το βουναλάκι με τα χώματα, έτσι. Και έτσι έχουν εργασίες, παιδιά, αυτή τη μέρα στον τομέα 12, καθώς βλέπουμε και το τοπογράφο. Κλείνω με ένα βροντερό ζήτω η ΑΕΚ μάγκες μου και ένα γενικότερο πλάνο όλου του τομέα. Να είναι καλά τα παλικάρια εδώ του κυρίου Κότσιρα και του κυρίου Βαγενά. Άνθρωποι οι οποίοι μοχθούν για να γίνει το παλάτι που οραματίστηκε ο κύριος Μελισανίδης. Ζήτω η ΑΕΚ μαγκές! Μόνο ΑΕΚ και υγεία. Όλα εδώ έρχονται.